Απόλλωνας με Καραγιόλ, ρίχνει την μπάλα μπροστά, είναι γρήγορος, τον καταδιώκει ο Μαυρίας. Ο Καραγιόλ μπήκε στην περιοχή, γύρισε τελευταία στιγμή προς το πόδι. Σωτήρια θα έλεγα ο Κούσουλος. Περέιρα, κάθε την παλιά, δεν πέρασε από τον Πίρσε. Ο Απόλλωνας επιμένει με τον Πέδρο να κάνει την σέντρα. Μπήκε στην πορεία της μπάλας ο Ζελάγια, δεν μπόρεσε όμως να την ακουμπήσει και να απειλήσει από κοντά τον Παναγή. Η προηγούμενη φάση, τον παίκτη του Απόλλωνα να είναι πιο μπροστά. Λίγο μεν, αλλά ήταν επιτεθειμένος. Ποιος έχει τώρα μπάλα και δίνει για τον Περέιρα το σουτ έξω. Υπήρχε κάποιον γκολ. Να δούμε εδώ όμως την προσπάθεια του Περέιρα. Από πολύ πλάγια δοκίμασε σουτ ο Περέιρα. Δεν ευνηδιάστηκε ο Παναγή με τον Κυριάκου. Να περνάει πολύ ωραία πάσα για τον Πέδρο. Πάνω το σημειάκι όμως. Θυμάμαι ξανά ότι ήταν λίγο πιο μπροστά. Ο Πέδρο ήταν σωστός. Ο Δημητριάδης. Ο Γκόμε θα εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε ο ίδιος. Το 19 στα 27 μέτρα η απόσταση από το δέρμα του Βάλε. Ο Γκόμεθ πέρασε την μπάλα το δίχως, ο Βάλε σε κόρνερ. Στον Βίντρα το έπαιξε γρήγορα για τον Ατζακούν. Η πάσα για τον Ντάρβιτς Αγιάρ. Βγήκε ο Βάλε, πλάσαρε με τα πόδια. Ο Βάλε έσωσε. Ο Βίντρα που έπαιξε γρήγορα, ο Ντάρβιτς Αγιάρ. Είδαμε, πάγωσε η εικόνα, δεν ήταν σε θέση offside. Η σέντρα στην περιοχή, ο Σακέτη απομάκρυνε. Ο Ατζακούν, το βολέ του Ατζακούν, άστοχο. Περέιρα στην εκτέλεση, τρεις στο τείχος. Απευθείας πήγε ο Αργεντινός, σημάδεψε το μακρινό δοκάρι. Και Κατελάρης, μεγάλη παλιά στην περιοχή. Ο Ντάρβιτς Αγιάρ στην κίνηση το πλασέ. Αστόχησε και πάλι. Την παλιά που βγήκε στην περιοχή, πήγε να ευνηδιάσει ο Άγγλος. Τυχθήκε από τα αριστερά. Να δούμε τον Σαρδινέρο, αλλαγή της μπάλας, η κόντρα, κεφαλιά. Έχει υποδειχθεί όμως σε θέση offside ο Ζελάγια. Βίντρα, πάσα του για τον Λόρα, αυτός με μία για τον Μαυρία. Στην περιοχή ο Κολοβός, το σούτ, η μπάλα κόντραρε. Και πάλι για τον Πέδρο, παλιά στην περιοχή, κεφαλιά. Από τον Μάρκοβιτς, το βολέ ψηλά από τον Σακέτη. Κυριάκου, το πέρασμα του για τον Περέιρα. Ήταν πολύ καλή πάσα στον Περέιρα. Ο Αργεντινός εδώ πίσω μας ακριβώς για να βγει στο πάνω διάζον. Μάλιστα. Ο Απόλλωνας με τον Περέιρα δοκίμασε μακριά το σουτ. Πρώτο σουτ στο δεύτερο ημίχρονο πάνω από τα δοκάρια τον Αργεντινό. Από τον Σακέτη εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Μαυρίας για τον Ραμίρες. Το γύρισμα ο Βάλε μαζεύει. Προηγούμενη φάση που ήταν λίγο πιο μπροστά ο Ραμίρες. Κατελάρης, κλέβει ο Μάρκοβιτς. Ο Σέρβος κρατάει την μπάλα, πέρασε τώρα για τον Περέιρα, θα γυρίσει την μπάλα, περνάει από αρκετούς το πλασέ. Τι έχουμε, σφύριγμα για επιθετικό φάουλ. Επιθετικού φάουλ, φάση που ξεκίνησε από το κλέψιμο του Μάρκοβιτς που κουβάλισε την μπάλα. Έδωσε στον Περέιρα. Α, γι' αυτό το κράτημα πάνω στον Πίρσε. Εδώ, από τον Ζελάγια, έφυγε συνέχεια το πλάνο. Κροάτης για τον Ατζακούν, δοκιμάζει το πόδι του, άστοχο. Πολύ άστοχο το σούτ. Γκόμεθ στην περιοχή, κεφαλιά που έγινε, η μπάλα έφυγε. Κόρνερ, οι όλοι όμως που κάνε καλή κίνηση, ελευθερώθηκε ανάμεσα από δύο. Κρατάει η μπάλα, τελευταία στιγμή έκοψε ο Βίντρα, η μπάλα πάει στον Σαρδινέρο, το πέρασμα για τον Πέδρο, το γύρισμα. Θα βγάλει τελικά άμυνα η Ομόνια. Ο Ζελάγια είναι αυτός που πήγε να μαρκάρει τον Κολοβό. Είναι και κάτω η παλιά για τον Ραμίρες. Ο Βάλε θα βγει σωτήρια μπροστά από τον Κωσταρικανό. Εδώ το σώμα του Ραμίρες γέρνει πιο μπροστά. Πάσα για τον Σαρδινέρο, το γύρισμα. Ο Καραγιόλ το σουτ. Ήταν καλό. Ο Βίντρα όμως έβαλε την κόντρα. Τέβασε την μπάλα για τον Βασιλείου. Η σέντρα καλή. Ο Παναγή με το ένα χέρι. Επιθετικό φάουλ. Α, δεν ξαναδιέγινε. Σέντρα του Βασιλείου. Ο Ζελάγια συγκρούστηκε με τον Παναγή.
Καλοκτυπημένο κεφαλιά του Βίντρα στην αγκαλιά του Βάλε. Ο Αναστασίου θα πρέπει να βγάλει, αν φτάσει εκεί το παιχνίδι. Θα δούμε εδώ τον Καραγιόλ όμως. Η πάσα του δεν ήταν καλή όμως, μαζεύει ο Μπρου. Δοκιμάζει σουτ, κοντράρει μπάλα, πάει στα δίχτυα. Ο Κέβιν Μπρου, ο παίκτης που ανοίγει το σκορ στο Γασιπί στο 69. Σε ένα σουτ που επιχείρησε η μπάλα, κόντραρε, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Παναγή. 0-1 στο 69 και πλέον ο Απόλλωνας έχει σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης. Αφού η Ομόνια χρειάζεται 3 γκολ. Ξανά ο Καραγιόλ, δεν έκανε καλά την πάσα εκεί που ήταν ο Σαρδινέρο, μάζεψε ο Μπρου. Έκανε το σουτ η μπάλα, τύπησε στον Κούσουλο. Άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Παναγή. Εδώ φαίνεται καλύτερα πώς άλλαξε η μπάλα και η αντίδραση. Η έκφραση από τον Κούσουλο. Κάθετη, φτάσε στον Ίσμα Λόπεθ. Σέντρα του Ισπανού. Άφησαν την μπάλα. Ο Γουεντραόγο, ο Λόρα θα γυρίσει. Κεφαλιά 1-1. Ο Δαβίδ Ραμίρες ισοφαρίζει στο Γασιπί. Κοσταρικανός το 77. Σε αυτό το γύρισμα που έκανε ο Αλμπέρτο Λόρα, ο Κοσταρικανός πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, την έστειλε στα δίχτυα και έφερε το παιχνίδι στα ίσα και τρέχει γρήγορα να στήσει την μπάλα στην σέντρα. Η Ομόνια χρειάζεται άλλα 2 γκολ για να πάρει αυτή την πρόκριση. Ξανά η σέντρα της Μαλόπεθ. Εδώ είδατε ο Λιγόρης σε Γουεντραόγο. Δεν έκανε κίνηση προς την μπάλα. Το γύρισμα του Λόρα κεφαλιά στα δίχτυα ενώ η Ομόνια και πάλι μπροστά. Η σέντρα του Ατζακούν μαζεύει ο Βάλε. 5 μαζί με τον χρόνο καθυστέρηση για 2 γκολ. Θα δούμε τον Απόλλων φεύγει με τον Σαρδινέρο όμως μπροστά. Ο Σαρδινέρο το σουτ στα χέρια του Παναγί. Γκόμεθ. Η κάθετη για τον Ατζακούν. Ο Νιγηριανός θέλει να γυρίσει. Το τάκλιν. Ενώ είδαμε ξανά και με την βοήθεια της γραμμής δεν υπήρχε offside στον Ατζακούν. Ο Μόντες φέρνει την μπάλα στο αριστερό του, το σουτ καλό, Βάλε θα πέσει και θα διώξει την μπάλα. Κατελάρης, μεγάλη παλιά, καλή για τον Ίσμα Λόπεθ που έφυγε πλάγια, γύρισε. Όμως ο Ραμίρες ήταν πιο μπροστά από εκεί που πήγε η μπάλα. Ζόρντι Γκόμεθ στην εκτέλεση, η κεφαλιά, η μπάλα φεύγει έξω. Ο Λόρα. Στη φάση ο Μπρου, η κάθετη για τον Περέιρα, από πλάγια θα γυρίσει. Εκεί είναι ο Πίρσε,